Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μπίζας από το TotalRacing.gr. Η φωνή που ακούτε είναι η φωνή του Δημήτρη, ο οποίος έχει μιλήσει με τρεις διαφορετικούς ανθρώπους. Με τον Επάνω Σιτανίδη, τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο και τον Τάκη Μπουρναράκη. Τρεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει από τα τηλεοπτικά booth, είναι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου, ασχολούνται με τη Φόρμουλα 1 δεκαετίες πια. Είναι έμπειροι, είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει πολλά, έχουν δει πολλά. Είναι ίσως οι κορυφαίοι στον τομέα τους στην Ελλάδα. Και οι τρεις, φίλοι του Total Racing και καλοί συνάδελφοι, δεχθήκανε να μιλήσουν μαζί μου τις προηγούμενες ημέρες, να κάνουν μια συζήτηση πάνω στο θέμα του κορονοϊού, στο πώς έχει επηρεάσει τη Φόρμουλα 1, στο πότε πιστεύουν ή θεωρούν ή νομίζουν ή ευελπιστούν ότι θα γυρίσουμε στην κανονικότητα, το πώς βλέπουν οι ίδιοι τα πράγματα, ο καθένας με τη δικιά του οπτική. Ξεκινώντας από τον Πάνο Σιτανίδη, φτάνοντας μετά στον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο και τελειώνοντας με τον Τάκη Μπουρναράκη σε μια σειρά τελείως στοιχεία και χωρίς κανένα στόχο ή σκοπό από πίσω της. Οι τρεις αυτοί άνθρωποι μιλήσανε από την προσωπική τους στάση και με το ρεπορτάζ που έχουν, καθώς επίσης και με τις γνώσεις που έχουν, και ειλικρινώς, μη λέγοντας φανφάρες ούτε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν 100%, για όλη την πορεία, μιλούν για όλη την κατάσταση, θεωρούν ο καθένας από τη δικιά του σκοπιά ότι η Φόρμουλα 1 αυτή τη στιγμή χάνει, ότι η Φόρμουλα 1 αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα, και όλοι δίνουν μια διαφορετική οπτική. Ξεκινώντας λοιπόν, θα ακούσετε με σειρά Πάνο Σιτανίδη, μετά Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο, κλείνοντας Τάκη Μπουρναράκη. Τους ευχαριστώ και τους τρεις προσωπικά, τόσο εγώ όσο και όλοι στο TotalRacing.gr, και ελπίζουμε τα επόμενα λεπτά να είναι το ίδιο ευχάριστα για εσάς να τα ακούτε, όσο ήταν και για εμάς να τα ηχογραφήσουμε. Λοιπόν, πρώτος καλεσμένος μέσα και έξω από εισαγωγικά, γιατί καλεσμένος στο podcast αλλά στην πραγματικότητα μας χωρίζουν κάτι χιλιόμετρα, κρατάμε το social distancing ακόμα εμείς, είναι ο Πάνος Σιτανίδης. Πάνο, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ ξανά. Και δική μου χαρά. Τα λέμε μετά είναι από... Είναι far away so close που λέμε. Έτσι, είμαστε μακριά, αλλά επειδή μας ενώνουν τόσα όλους τους φίλους των αγώνων και κυρίως η προσμονή να επιστρέψουμε επιτέλους στη δράση, εντάξει, είναι λες και είμαστε ρετοί. Η αλήθεια είναι ότι το κενό είναι μεγάλο. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή που γράφεται αυτό το κομμάτι του podcast, είναι πρωτομαγιά. Θα είχαμε κανονικά FP1 αυτή την ώρα στην Ολλανδία. Το συζητάγαμε λίγο πριν τώρα πριν αρχίσουμε να γράφουμε το podcast. Πώς βλέπεις τα πράγματα από εδώ και πέρα? Φόρμουλα 1 κάθε μέρα μας βγάζει και μία μικρή παραπάνω επιβεβαίωση ότι η Αυστρία θα είναι η αρχή. Θεωρείς και εσύ ότι θα καταφέρουμε 5 Ιούλη να τρέξουμε? Κοίταξε να δεις, είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο και το γεγονός ότι για πρώτη φορά η Φόρμουλα 1 μίλησε συγκεκριμένα για αγώνα στον οποίο στοχεύει να ξεκινήσει, νομίζω λέει πολλά, γιατί μέχρι τώρα τα μόνα επίσημα που είχαμε ήταν αναβολές και ματαιώσεις. Η πρώτη φορά όπου βγήκε ένα επίσημο δελτίο τύπου και εκφράστηκε η άποψη της Liberty Media οριοθετώντας το στόχο είναι αυτή. Και υπάρχουν σημαντικές προϋποθέσεις οι οποίες μπορεί να ενισχύσουν το σενάριο αυτό. Μία είναι ότι η Αυστρία είναι μια χώρα η οποία δεν έχει χτυπηθεί και τόσο πολύ από την παγκόσμια πανδημία. Δεν είναι η κατάσταση όπως είναι, για παράδειγμα, στην Αγγλία ή την Ιταλία. Άρα η κυβέρνηση της χώρας θα μπορέσει να κάνει και λίγο τα στραβά μάτια και να επιτρέψει κάποιες μετακινήσεις, μερικούς τρόπους που θα πούμε στην πορεία. Από εκεί και πέρα, νομίζω το σημαντικότερο είναι ότι ο συγκεκριμένος αγώνας διεξάγεται στο Red Bull Ring. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν στηρίζεται στα εισιτήρια, δεν επιβιώνει από το κοινό, όσο και αν αποτελεί ένα σημαντικό έσοδο τα τελευταία χρόνια, ειδικά από την έλευση του Max Verstappen. Είναι ένας αγώνας λοιπόν ο οποίος μπορεί να γίνει και να φιλοξενηθεί και μία και δύο και παραπάνω φορές, καθότι ο promoter, δηλαδή οι ιδιοκτήτες της πίστας, δεν έχουν κανένα πρόβλημα με το να γίνει ένας αγώνας κεντρισμένο των θυρών. Και επίσης, αν ακολουθηθεί το σχέδιο δράσης που μιλάει σε μια μετατροπή του προαθλήματος Φόρμουλα 1 σε ένα τουριστικό λεωφορείο hop on, hop off, ναι, ναι. Κατεβαίνουμε, τρέχουμε, φεύγουμε, βολεύει κιόλας, έτσι, έχει κοντά αεροδρόμια, μπορεί να γίνει μια σχετικά ασφαλής μετακίνηση. Επίσης δεν είναι ένα σερκουί πόλης, ό,τι να γίνει θα γίνει στο αεροπέδιο του Spielberg, στην καρδιά της Τηρίας. Πολύ όμορφα μέρη, ιδανικά για social distancing, για όσους είναι απ' έξω. Και μην ξεχνάμε ότι το πλάνο δεν λέει μόνο τρέξτε χωρίς θεατές,
Ούτε δημοσιογράφοι θα είναι εκεί, τουλάχιστον θα είναι βασικό προσωπικό για να κάνει τηλεοπτική κάλυψη του γεγονότος. Από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος ότι θα πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, τόσο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής αυτού του event, όπως επίσης θα έχουν προβλεφθεί τα πάντα πριν φτάσουμε ως εκεί, γιατί αυτή τη στιγμή η Φόρμουλα 1 είναι στο εξής σταυροδρόμι. Έχει το περιθώριο να καθυστερήσει κι άλλο, δεδομένου ότι πρωτάθλημα έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, μεγάλο, με 8 αγώνες minimum, και τα τηλεοπτικά δικαιώματα προβλέπουν 15 αγώνες για τους τηλεοπτικούς παρόχους. Άρα είναι ένας στόχος ο οποίος είναι αρκετά ρεαλιστικός, αν πούμε ότι στοχεύουμε τώρα στο 15 μέχρι 18 ως αρχικό πλάνο της Φόρμουλα 1. Νομίζω λοιπόν ότι ακόμα και το να καθυστερούσε λίγο ακόμα θα ήταν μέσα στο σχέδιο δράσης. Ωστόσο, το να ξεκινήσουμε και να γίνει κάτι και να ξανασταματήσουμε θα ήταν η καταστροφή. Εκεί και η σεζόν θα τελείωνε και θα ήταν τεράστιο το αυτογκόλ και εκεί η ζημιά πλέον θα ήταν ανεπανόρθωτη. Άρα νομίζω ότι πρώτο στόχος της Φόρμουλα 1 και γι' αυτό δεν προβαίνουν σε αλλαγές από τώρα, ανακοινώσει το καλεντάρι. Δεν κάνουν το ίδιο λάθος που έκανε το MotoGP, που άλλαξε 5 φορές επίσημα το καλεντάρι, ώσπου ανακοίνωσε ότι πλέον δεν έχει νόημα να τα αλλάζει, γιατί ξέρουμε όλοι τι Τα συνέχεια της πράγματα έτσι ο καιρός. συνεχώς αλλάζουν, ναι. Η κατάσταση είναι ρευστή, ουδής γνωρίζει πώς θα έχουν τα πράγματα, ουδής γνωρίζει πότε θα έρθουν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, ουδής γνωρίζει αν και πότε μπορεί να έχουμε κάποια θεραπεία η οποία θα δώσει τέλος σε όλο αυτό το Ή το άγχος. εμβόλιο για να Έτσι. πάμε στην κανονικότητα του οποιαδήποτε άλλου ιού, για παράδειγμα της γρίπης. Το θέμα είναι, Έτσι, έτσι. καμιά φορά σκέφτομαι ότι το φιάσκο που έγινε, γιατί περί φιάσκου πρόκειται αυτό που έγινε στην Αυστραλία, ήταν Βέβαια. ένα μάθημα το οποίο έγινε πάθημα ευτυχώς αρκετά γρήγορα και φάνηκε και από το ότι Μπαχρέιν και Βιετνάμ φύγανε μετά από 2 μέρες, τελειώσαμε, και είχαν το χρόνο να δούνε μετά τους αγώνες του Μαΐου, που προφανώς και θα πηγαίνανε για κύρωση, απλά τουλάχιστον είχαν έναν αέρα να το πούνε όρημα και να μην φτάσουμε πραγματικά στο παραπέντε. Ακριβώς επειδή είχε γίνει αυτό το αυτογκόλ, δεν υπάρχει περιθώριο να ξαναγίνει. Δεν έχει η Φόρμουλα 1 το περιθώριο να ξαναγίνει κάτι. Και το πόσο λάθος ήταν αυτό το οποίο έγινε στην Αυστραλία, το τονίζει το γεγονός ότι μόλις 6 μέρες μετά από την ώρα που ανακοινώθηκε η ματέωση της αγωνιστικής δράσης, 6-24 ώρα μετά είχαν ακυρωθεί ή ματαιωθεί για να βληθεί οι πρώτοι 8 αγώνες. Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι έβλεπε το τσουνάμι να έρχεται και γίνεται στο κεφάλι από την άλλη. Κάπως έτσι είχε η κατάσταση εκεί. Στροφοκαμιλίζανε. Αλλά αυτός ο στροθοκαμιλισμός Καμιλισμός. το κατάφερα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είχε άλλα προβλήματα από πίσω. Και ποια είναι αυτά? Ότι ο αγώνας της Αυστραλίας μπορεί, αν βγάλεις 2 γράμματα, να το κάνεις Αυστρία, όπως εύστοχα είχα δει, είχες κάνει σε social media, αλλά είναι 2 αγώνες πολύ διαφορετικοί. Γιατί ο αγώνας της Αυστραλίας είναι ένας αγώνας ο οποίος γίνεται βασιζόμενος στο κοινό το οποίο έρχεται. Είναι ένας αγώνας ο οποίος γίνεται με επιχορήγηση από την πολιτεία στην οποία ανήκει η Μελβούρνη, της Βικτόρια. Έπρεπε κάποιος να πληρώσει τα σπασμένα. Και όλη αυτή η καθυστέρηση προέκυψε γιατί υπήρχε ένα blame game, ποιος θα πάρει την ευθύνη και πού θα κάτσει μπίλια στο να βγει ο λογαριασμός. Γιατί από τη στιγμή που δεν υπήρχε ιατρική οδηγία η οποία να απαγορεύει ακόμα τη διεξαγωγή του αγώνα, ο promoter δεν ήταν δυνατόν να εγκαταλείψει τα χρήματα τα οποία είχε δώσει. Μην ξεχνάμε ότι η πολιτεία της Βικτόρια ξοδεύει γύρω στα 60 εκατομμύρια δολάρια για τη φιλοξενία του αγώνα. Για τον αέρα που πληρώνει στη Liberty για Ακριβώς. να φιλοξενήσει αγώνα, αλλά και για να μεταμορφώσει τη Μελβούρνη σε ένα σιρκουί πόλη το οποίο φιλοξενεί παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια την Πρεμιέρα. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα και επειδή λοιπόν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, επειδή ο Τσέις Κάρι πάλευε να σώσει κάτι που δεν σωνόταν στο Βιετνάμ, που Ναι. επίσης ήταν δεδομένο δεν σωνόταν πλέον, ήταν λίγο δύσκολη η όλη κατάσταση. Και μόνο το γεγονός ότι υπήρξε τόση αβεβαιότητα
τόσο η παραπλάνηση, τόσο μπέρδεμα και στα social media. Και βγήκε ολόκληρο Sky Sports και έβγαλε fake news ότι τρέχουμε, δεν τρέχουμε κατά τη διάρκεια αυτού του serial. Είναι ενδεικτικό του πόσο μπερδεμένη ήταν η κατάσταση και πόσο δύσκολη για πάρα πολλού εμπλεκόμενου. Όπω και να έχει, πάει, πέρασε. Ναι, εντάξει. Δεν ξεχάστηκε, αλλά όπως είπες, έχει γίνει ένα πολύ καλό μάθημα και βάσει αυτού νομίζω ότι η Φόρμουλα 1 θα κάνει πολύ προσεκτικά βήματα από εδώ και πέρα. Το άλλο πράγμα που πολλές φορές συζητάμε και λέμε τελείως trivial, σε επίπεδο δηλαδή καφενειακής συζήτησης, Μ' αρέσουν αυτές, ναι. ακόμα και μεταξύ, ναι, είναι και αυτές, έχουν και αυτές τη χάρη τους όταν αφορούν τέτοια θέματα που μπορείς να παίξεις και εσένα δεν σε νοιάζει καθόλου τι θα γίνει στο τέλος. Είναι το ποιοι αγώνες θα μπορούσαν να είναι στο πρόγραμμα. Συζητάγαμε ειδικά εμείς οι δύο, και δημόσια και ιδιωτικά, ότι αποκλείεται να μην γίνουν τα πολύ βαρβάτα, τα επιχορηγούμενα από το κράτος ή αυτά που συμφέρουν πολύ το σπορ. Κίνα, Μπαχρέιν, Αμπουντάμπι, Ζάντφορντ, που τελικά όμως δεν θα γίνει από ό,τι έχω καταλάβει. Οι Ολλανδοί δεν ενδιαφέρονται για φέτος, θέλουν να πάρουν το χρόνο τους. Ή το Βιετνάμ, που και αυτό τελικά θα πάει του χρόνου. Αλλά αν Κοίτα. εξαιρέσουμε, αν βγάλουμε. Όχι, θα σου πω πού το πάω, περίμενε. Αν βγάλουμε αυτές τις υποχρεώσεις, εσύ ποιους αγώνες πιστεύεις ότι μπορούμε να δούμε φέτος? Όχι πόσους, ποιους. Γιατί το πόσοι μπορεί να γίνουν. Η Αυστρία μπορεί να γίνει 2 φορές, αλλά 2 αγώνες. Δεν πάει έτσι. Ναι, Πόσες κοίταξε, πίστες? εδώ πάμε πάλι ότι έχουμε ρευστότητα στην κατάσταση και δεν μπορείς να ξέρεις τι πορεία θα έχει για παράδειγμα ο κορονοϊός στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή στο Μεξικό τους επόμενους μήνες. Όπως επίσης βάζουμε και ένα ακόμα στοιχείο το οποίο έχει να κάνει με την πιθανότητα να υπάρξει ένα δεύτερο κύμα. Έτσι. Αν πούμε ότι αυτά τα δύο τα αφήνουμε στην άκρη και πάμε σκεπτόμενοι το πώς είναι η κατάσταση τώρα, το ότι αλλάζουν οι καμπύλες, πέφτουν τα θύματα στις περισσότερες χώρες και. Άρα λοιπόν στοχεύουμε σε μια κάποιο είδους κανονικότητα από τις 5 Ιουλίου και μετά. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο καταρχήν ότι θα έχουμε τους 2 αγώνες στη Μέση Ανατολή. Όπως και να έχει. Έτσι. Δηλαδή, Αμπουντάμπι και Μπαχρέιν είναι 2 αγώνες οι οποίοι θα γίνουν Πάση θυσία. πάση θυσία, εξωγήινοι να έρθουν στη γη. Νομίζω ότι θα γίνουν αυτοί οι 2 αγώνες. Από εκεί και πέρα, η Αυστρία επίσης με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα γίνει. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει κανένα άγχος με τα δικαιώματα, ακριβώς γιατί ο Χέλμουντ Μάρκο μπορεί να βάλει σε καραντίνα όλο το δάσος της Στηρίας εκεί πέρα, να τους κλείσει όλους μέσα για Ναι. 6 μήνες και να μην τον νοιάζει. Τέλος πάντων, σίγουρα και το Red Bull Ring είναι μια πίστα η οποία μπορεί να φιλοξενήσει κανονικότατα αγώνα. Το τι θα γίνει στην Ασία είναι ένα ερωτηματικό. Θεωρώ ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η Κίνα, ειδικά από τη στιγμή που εκεί τα πράγματα έχουν πλέον αρχίσει να επιστρέφουν σε μια κανονικότητα, θα αρχίσουν και οι αγωνιστικοί δράσεις τον άλλο μήνα στην πίστα της Σανγκάη κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι και η Κίνα θα είναι μέσα. Τώρα, να τα πιάσουμε τη σειρά για να τα έχω και μπροστά μου και να το συζητάμε. Το Βρετανικό Grand Prix, υπό φυσιολογικές συνθήκες, με το τι συμβαίνει στην Αγγλία, θα έλεγες όχι, αλλά επειδή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να εδραιωθεί ακόμα περισσότερο η θέση του στο καλεντάρι, από τη στιγμή που ανακοίνωσε κιόλας ότι μπορεί να κάνει και χωρίς κόσμο, από τη στιγμή που οι 7 ομάδες βρίσκονται ήδη εκεί και πάνε με τα πόδια που λέει ο λόγος, νομίζω ότι το Βρετανικό Grand Prix θα το δούμε. Η Ουγγαρία έχει τον πρόσφατο περιορισμό, ο οποίος ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση της χώρας για event τα οποία έχουν παραπάνω από 500 ανθρώπους. Αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να πάει λίγο πιο μετά ή θα μπορούσε να υπάρξει κάποια εξαίρεση. Σε Εδώ να σου διακόπτω πω. για παρένθεση, πριν βγούμε, δεν ξέρω αν το είδες, Ναι. βγήκαν οι Ούγγροι και είπαν ότι ο αγώνας μπορεί να γίνει μόνο χωρίς θεατές. Άρα δεν αποκλείεται να γίνει στη θεωρητικά προβλεπόμενη ημερομηνία. Ναι, αλλά τα 500 άτομα δεν αφορούν όμως και τους εμπλεκόμενους στο event. Έχω την εντύπωση πως όχι, αφορά Μάλιστα, τους παρευρισκόμενους στο event, τους οκ. θεατές. Οκ. Okay. Οπότε, ας πούμε Εδώ ναι. να, ναι. Να πούμε επίσης ότι το καλεμπάρι που ξέραμε πρέπει να το ξεχάσουμε. Έτσι. Α, Δηλαδή, ναι, μην εννοείται. υπολογίζουμε ότι το πρόγραμμα ξεκινούσε από εκεί και μετά η σειρά ήταν έτσι και μήπως μπει κάποιος άλλος αγώνας αλλού. Όλο αυτό το έχει πάρει Liberty και το έχει σκίσει. Ναι. Πάμε από την αρχή. Έτσι. Απλά τυχαίνει η Αυστρία και να είναι το ορόσημο εκεί με την ημερομηνία της 5ης Ιουλίου. Λοιπόν, το Βέλγιο είναι αρκετά δύσκολο. Υπάρχει εκεί ο περιορισμός, ο οποίος έχει τεθεί μέχρι
και το τέλος του Αυγούστου, αλλά σε μία μετακίνηση ημερομηνιών τα πράγματα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, αλλά Βέλγιο τώρα χωρίς θεατές νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα η πίστα εκεί πέρα να φιλοξενήσει αγώνα. Η Μόντσα μου φαίνεται αρκετά δύσκολο από την αλήθεια, ναι, ναι, όπως όντως είναι τα πράγματα στη Βόρεια Ιταλία. Και επίσης θεωρώ μη ρεαλιστικά τα σενάρια που λένε «Α, μην τρέψουμε στη Μόντσα, να πάμε στην Ήμολα». Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη ξαφνικά μια πίστα να μπορέσει να αναλάβει κάτι τέτοιο. Ακόμα θα περνάνε ένα πολύ ακραίο μέσο, θα περνάνε μη πλήρωση δικαιώματα, θα περνάνε πολλά να γίνουν όλα τα logistics. Είναι πολύ πιο περίπλοκο από όσο παρουσιάζεται σε κάποιες περιπτώσεις το να μεταφερθεί ένας αγώνας από ένα μέρος σε μια χώρα σε ένα άλλο. Ενώ, ας πούμε, για παράδειγμα, το σενάριο του Hockenheim είναι ίσως πιο ρεαλιστικό, γιατί δεν είναι στο καλεντάρι, είναι μια πίστα η οποία είναι έτοιμη, υπάρχει εκεί. Τέλος πάντων, και οι Γερμανοί ξέρουμε όλοι ότι θα είναι μια από τις πρώτες χώρες η οποία θα επιβάλλει κανονικότητα no matter what. Ναι, όντως. Λοιπόν, οπότε, πέρα από αυτούς που έχουμε ήδη έτοιμους, νομίζω ότι πρώτο στη λίστα stand-by είναι σίγουρο το Hockenheim. Από εκεί και πέρα, στη Σιγκαπούρη τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα τον τελευταίο καιρό και δεν ξέρω πόσο μπορούν να βελτιωθούν. Στη Ρωσία, εκεί σίγουρα ο Πούτιν θα βρει τη λύση να γίνει ο αγώνας. Η Ιαπωνία πιστεύω επίσης ότι μπορεί να γίνει ο αγώνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φυσικά και μπορεί να γίνει αγώνας. Θα δώσω σε όλους ενέσεις την τόλμη και θα τρέξουν. Λοιπόν, αντίστοιχα το Μεξικό, αν δεν, το Μεξικό και η Βραζιλία, ξέρεις τι γίνεται. Επειδή είναι δύο χώρες στις οποίες έχω το φόβο ότι είναι χώρες στις οποίες τα πράγματα μπορεί να εκτροχιαστούν πολύ εύκολα. Ναι, πράγματι. Έτσι. Κρατάμε ένα ερωτηματικό για το πώς μπορεί να μικρό καλάθι που λέμε. Εκεί. Έτσι, ακριβώς. Βέβαια, όλα αυτά υπολογίζονταν ούτως ή άλλως για Νοέμβριο. Είναι δηλαδή πίστες οι οποίες είναι η φυσική τους θέση τόσο βαθιά μέσα στη χρονιά, σε ό,τι έχει να κάνει και με τις καιρικές συνθήκες. Άρα, ας ελπίσουμε ότι μέχρι τότε τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Θα είναι και πιο ομαλά, ναι. Η δύσκολη άσκηση είναι, για να συνεχίσουμε πέραν της Κίνας και του Μπαχρέιν, ποιοι άλλοι αγώνες μπορούν να τοποθετηθούν λοιπόν μέσα στο καλεντάρι. Έχουμε πει ότι είναι έξω η Αυστραλία, έτσι. Είναι έξω το Μονακό, είναι έξω η Γαλλία. Πιθανότατα και η Ολλανδία, η οποία θέλει να πάρει χρόνο, το Βιετνάμ. Η Ολλανδία, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν την αποκλείω ακόμα. Όσο δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, δεν την αποκλείω. Δηλαδή, κρατάω την πιθανότητα να γίνει ο αγώνας σε άλλη ημερομηνία, φθινόπωρο για παράδειγμα, γιατί ναι, είναι η Ολλανδία αυτή τη στιγμή είναι η Βαρκελόνη το 2004-5. Του 2004-5. Υπάρχει όλο το hype, όλος ο ντόρος, όλος ο χαμός γίνεται εκεί αυτή τη στιγμή τη Φόρμουλα 1. Άρα πιστεύω ότι αν μπορεί να μετακινηθεί η ημερομηνία της Σεπτέμβρη προς το τέλος, ίσως, πόσο χάλια μπορεί να είναι ο καιρός τότε. Αν δεν υπάρχουν περιορισμοί στο κοινό, αν, μπορεί να βρουν μια φόρμουλα. Σίγουρα το Ζάντφορντ δεν θέλει να επιστρέψει στο καλεντάρι, όντας αγώνας και κλεισμένο του θυρό. Ναι, είναι ξεκάθαρη η πρόθεση. Αλλά μην ξεχνάμε εδώ ότι η Liberty Media αλλάζει πάρα πολλά πράγματα, ενώ καταστρώνει το σχέδιο του 2020. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πολλοί οικονομικοί όροι και πολλοί άλλοι δεσμευτικοί όροι, οι οποίοι μπορούν να αφορούν συμφωνίες με κάθε πίστα, με κάθε promoter, είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν, είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν πολύ. Γιατί η Liberty Media προτιμά ενδεχομένως, αντί να πάρει 20 εκατομμύρια από έναν promoter, να πάρει 5 και να γίνει ο αγώνας, παρά να μην πάρει τίποτα και να μην γίνει ο αγώνας, έτσι. Ναι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα υπάρξει, θα τα βρίσκουν όλοι στη μέση και πιο κοντά προς την πλευρά του promoter, πιστεύω. Έτσι. Και στο τέλος πάμε για Μέση Ανατολή. Έχουμε την Ισπανία επίσης, η οποία δηλώνει ότι θέλει να φιλοξενήσει αγώνα. Έτσι. Η Ισπανία, μην ξεχνάμε ότι είναι σε πολύ δεινή θέση. Ακριβώς. Σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία του στο καλεντάρι. Πολύ βαρύ τα οικονομικά. Έτσι, και οι υπεύθυνοι στη Βαρκελόνη θα κάνουν ό,τι μπορούν. Δηλαδή, νομίζω ότι θα είναι οι πρώτοι υποψήφοι. Σε όλοι θα λένε εμείς πειραματόζω ο πρώτοι. Μπας και σώσουν κάτι. Και από εκεί πέρα, τι μας μένει? Το Αζερβαϊτζάν μας μένει. Δεν συζητήσαμε. Okay. Λοιπόν, ναι. Εντάξει. Πιστεύω ότι εκεί θα βρεθεί μια λύση, όπως και να έχει. Ξέρεις τι, νομίζω όπου και αν σταματάμε, το μυαλό πρώτα πάει στο πόση σημασία έχει αυτός ο αγώνας για τη Φόρμουλα 1
και μετά αν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, βέβαια, η σημασία, το βάρος που έχει για τη Φόρμουλα 1 μια χούφτα αγώνων μέσα στο πρόγραμμα, προεξάρχοντος πλέον της Ολλανδίας, προεξαρχούσης μάλλον πλέον της Ολλανδίας, και μετά υπάρχουν οι παραδοσιακές, Κίνα, Μπαχρέιν, Αμπουντάμπι, τον Μπακού πια, δηλαδή εκεί που είναι το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, και υπάρχει τεράστια κρατική στήριξη και τα λεφτά ρέουν προς τη Liberty Media άφθονα. Γιατί αυτό που δεν έχει, που δεν ξέρω αν έχει περάσει τον κόσμο, είναι ότι η Liberty Media έχει πάρει τα χρήματα. Που σημαίνει ότι για να μπορέσει να αγωνιστεί φέτος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι, μάλλον για να δικαιολογήσει τα χρήματα που πήρε, πρέπει να διασφαλίσει ότι τα τρέξει. Αλλιώς έχει μεγάλο θέμα. Μίνιμουμ 15 αγώνες είναι αγώνων για τα τηλεοπτικά συμβόλαια και 8 είναι για τη FIA, για να FIA, για να πούμε ότι έχουν πρωτάθλημα. Αυτό με το 8 θα ίσχυε το 1975 πάνω. Καλά, ναι, ναι, συμφωνώ. Τώρα συμφωνώ, πια. Μα γι' αυτό πλέον, γι' αυτό έχουμε ως βασικά σενάρια την διεξαγωγή διπλών αγώνων της επίστης, όπως η Αυστρία και η Μεγάλη Βρετανία. Ακριβώς για να αυγατήσει ο αριθμός αγώνων και να πλησιάσουμε σε επιθυμητά νούμερα. Το 15 έως 18, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι το 15 είναι το minimum που πρέπει να γίνει και θα βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε όπως και να έχει, ακόμη και αν κάνουμε 5 αγώνες στην Αυστρία, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ανάποδα, νύχτα, με βροχή, με στεγνό, δεν ξέρω εγώ πώς. Που εδώ, συγγνώμη, να πω πόσο βολικό θα ήταν το Paul Ricard, έτσι, που έχει το αεροδρόμιο ακριβώς δίπλα στην πίστα, έχει ένα σωρό διαφορετικές χαράξεις, είναι πίστα δοκιμών στην οποία μπορείς να βάζεις την έδω κανείς βραγμένο, δηλαδή αν ήθελε κάποιος απλά να τρέξει για να τρέχει, το Paul Ricard θα ήταν ιδανικό, αλλά τέλος πάντων. Θα ήταν 10 αγώνες. Αλλάζουμε θέμα, ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα. Για το φινάλε. Το 18, σαν αριθμός, θεωρώ ότι είναι δύσκολος, γιατί δεν χωράμε κιόλας καλά-καλά, έτσι. Ναι, ναι. Προσπαθούν να μπουν 18 αγώνες 24-23 Σαββατοκύριακα. 24, νομίζω. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το πράγμα θα είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση για τις ομάδες. Και επίσης μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να δούμε και λίγο διαφορετικούς αγώνες. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι οι πέμπτες εξαφανίστηκαν, δεν υπάρχουν, αφού δεν θα υπάρχουν και media και υποχρεώσεις τέτοιες. Δεν ξέραμε πως εξαφανιστούν και Παρασκευές. Και πάνε για διήμερα. Λόγω των ειδικών συνθήκων, έτσι. Οπότε, ναι, βλέπουμε. Πάνω για κλείσιμο, θέλω να μου πεις προσωπική άποψη. Θα το κάνω αυτή την ερώτηση, θα το κάνω και στους τρεις. Σε μια υποθετική μειωμένη σεζόν, ας πούμε 15 αγώνα, ας πάρουμε το μίνιμουμ. Η προσωπική μου κρίση και η κρίση όλου του Total Racing, που το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, είναι ότι ο Max Verstappen θα έχει τεράστιο προβάδισμα. Θα βρει πιο γρήγορα ταχύτητα, θα ζεσταθεί πιο νωρίς και όντας πιο νέος και πιο έτοιμος, θα τους πάρει κεφάλια. Πιστεύεις κι εσύ, ή μάλλον ποια είναι η δική σου άποψη σε ένα μειωμένο πρωτάθλημα? Θα κερδίσει κάποιος, όπως ο Χάμιλτον για παράδειγμα, έδαφος, ή μια παντοκρατορία όπως είναι η Mercedes θα χρειαστεί να πάρει λίγο παραπάνω χρόνο για να κινηθούν ξανά οι κύλινδροι? Εγώ θεωρώ ότι είτε γίνουν 22 αγώνες είτε γίνουν 15 δεν αλλάζει απολύτως τίποτα και ο Λιούις Χάμιλτον θα πάρει το πρωτάθλημα εύκολα. Α, οπότε. Η Mercedes δεν έχει κανένα λόγο να στραβοπατήσει. Η Mercedes είναι συγκεκριμένη ταχύτητα, ούτως ή άλλως. Έχει ξεκινήσει τη δουλειά πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο πολύ νωρίτερα από τους υπόλοιπους. Και το μοναδικό πράγμα το οποίο για μένα μπορεί να αλλάξει πράγματα σε ένα μειωμένο καλεντάρι είναι το ότι αν υπάρξουν κάποιες ανατροπές στους πρώτους αγώνες, βροχή, ατυχήματα, κάτι άλλο, θα στοιχίζει πολύ περισσότερο κάθε εγκατάλειψη. Αυτό είναι δεδομένο ότι τα λάθη γίνονται ακόμα μεγαλύτερη πολυτέλεια όσο μικρά είναι το καλεντάρι. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα καμπανάκι το οποίο βαράει πιο πολύ, αναπόφευκτα, βάσει το τι έχουν τα τελευταία χρόνια, για τη Ferrari. Νομίζω ότι η Mercedes είναι ένα καλοκουρδισμένο ελβετικό made in Germany ρολόι όμως. Λοιπόν, δουλεύει άψογα. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι κατά μέσο όρο έχει ένα στραβό Σαββατοκύριακο τη χρονιά. Ναι, περίπου. Τέτοιο, έτσι. Λοιπόν, άρα δεν βλέπω πώς μπορεί να αλλάξει κάτι. Με τον Χάμιλτον στα καλύτερά του και έτοιμο να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Μίκαελ Σουμάχερ. Και με την όλη κατάσταση να του κάνει ένα πολύ μεγάλο δώρο
Έτσι. Γιατί μπορεί πλέον ο Χάμιλτον να ξεπεράσει τον Μίκαελ Σουμάχερ πριν αλλάξουν οι κανονισμοί. Άρα δεν χρειάζεται να ποντάρει στο σωστό άλογο μετά την αλλαγή του κανονισμού. Δεν χρειάζεται καν να συνεχίσει. Πιστεύω δηλαδή ότι με τους κανονισμούς να παραμένουν όσοι έχουν, όσο επιτοπλίστων. Γιατί συζητώντα τις τελευταίες ώρες κάποιες μικροαλλαγές Ναι. για το 2021, τη μείωση της κάθετης δύναμης στα μονοθέσια κτλ. Αλλά έχει μια φοβερή ευκαιρία αυτή τη στιγμή ο Χάμιλτον να φτάσει στους 8 τίτλους πριν αλλάξει σελίδα του σπορ. Και δεν νομίζω ότι θα είναι αφήσει τόσο εύκολα. Ούτως ή άλλως η ομάδα είναι επικεντρωμένη πάνω του. Ούτως ή άλλως όποιος και αν είναι δίπλα του φέτος θα είναι ο Μπότας του χρόνου, δεν ξέρω ποιος θα είναι για να τον στηρίζει. Και τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο Verstappen θεωρώ ότι με την Honda να έχει σταθερά ανωδική πορεία. Πέρσι η Honda νομίζω εξέπληξε άπαντες Ναι, με εννοείται. την δύναμη και την αξιοπιστία της ελληνικής μηχανής. Ήταν δεδομένο ότι θα είχε βελτίωση, γιατί η χρονιά που είχε προηγηθεί ήταν πολύ σημαντική με την Toro Rosso, αλλά αυτό που έγινε πέρσι δεν σηκώνει τα χέρια ψηλά. Και το λέω εγώ που έχω κράξει τη Honda δεν ξέρω ποιος την έχει κράξει περισσότερο από μένα τη χρονιά της McLaren. Τέλος πάντων. Όλοι είμαστε από λίγο. Δικαιωματικά όμως, έτσι. Ναι, Θεωρώ εντάξει. ότι επειδή όλοι κρίνονται σε αυτό το σπόρο, όπως κρινόμαστε και εμείς για αυτά που λέμε και γράφουμε, έτσι, όταν κάποιος αποδίδει πολύ κάτω των προσδοκιών, πρέπει να δέχεται κριτική, και όταν κάποιος αποδίδει άνω των προσδοκιών, πρέπει να δέχεται εύσημα. Θέλει τόσο απλά. Έτσι. Συμφωνούμε. Λοιπόν, ο Verstappen λοιπόν είναι δεδομένο ότι επειδή είναι το πιο εξωπραγματικό ταλέντο των τελευταίων χρόνων, έχει οριμάσει υπερβολικά οδηγικά και το έδειξε αυτό πέρσι και πλέον έχει και ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Πιστεύω θα είναι αυτός ο οποίος τον κυνηγάει στην πραγματικότητα του Χαμίλτον. Έτσι. Και η Ferrari, αν δεχτούμε ότι όλα όσα συνέβησαν pre-season, αρχικά με τις διαρροές, μετά με τα δημοσιεύματα, τα επίσημα και τις δηλώσεις του Μπινότο, μετά με τις δοκιμές κτλ. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βρει το δρόμο της, ειδικά με ό,τι έχει συμβεί όλη αυτή την περίοδο και το τι συμβαίνει και στην Ιταλία και το πόσο πίσω έχουν πάει όλα και τις παύσεις εργασιών που έχουν επεκταθεί. Είναι Πραγματικά, μεγάλο κοίταξε, σύνολο. η Ferrari είναι μια ομάδα η οποία παραδοσιακά μπορεί ανέλπιστα από το καλύτερο να πάει στο χειρότερο και το χειρότερο στο καλύτερο. Ποτέ δεν ξέρει με τη Ferrari. Και ποτέ δεν υπάρχει προφανής λόγος που να το δικαιολογεί αυτό, έτσι. Οπότε, αν μου ζητάς λοιπόν πρόληψη για να κλείσω τη μακρηγορώ, όπως πάντα, θεωρώ ότι ο Χάμιλτον είναι το αδιαφιλονίκητο και το φαβορί. Όσο λιγότεροι αγώνες γίνουν, τόσο πιο κοντά του θα είναι ο Verstappen και έτοιμος να εκμεταλλευτεί οτιδήποτε πάει, όπως είπαμε, στραβά. Και νομίζω ότι αυτός είναι το μοναδικό αντίπαλο δέος. Η Ferrari δείχνει να είναι πιο πίσω από αυτούς. Και βέβαια είναι δεδομένο ότι το top 3 δεν θα μπορέσει να απειληθεί από άλλον. Μόνο από την Με Racing την. Point, Ναι, ας εντάξει. πούμε. Και αυτό κάτσε να το δούμε. Κάτσε να το δούμε. Είναι και αυτό υπό έρευνα, το τι γίνεται. Πήγε η FIA, λέει, στο Silverstone, του είδε και έμεινε, λέει, ικανοποιημένη. Κάτσε να το δούμε. Περίμενε, να έρθει η ώρα. Να έρθει η Εντάξει. ώρα. Εντάξει. Η ώρα που θα ασχολούνται πραγματικά και οι αντίπαλοι με το τι κάνουν αυτοί. Σωστό. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει, πιστεύω, εν καιρό η εκολαπτώμενη Aston Martin και το πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή. Η μοναδική μου ελπίδα αυτή τη στιγμή είναι γιατί Φόρμουλα 1 χωρίς Ferrari και McLaren δεν γίνεται, είναι να συνεχίσει η McLaren με τον ίδιο ρυθμό που ήταν πέρσι και από του χρόνου με τις υβριδικές μηχανές της Mercedes να είναι ακόμα πιο Πιο δυνατή δυνατή, ναι. και να μπορέσει να πλησιάσει τους πρώτους. Πάνω, σε Αυτή ευχαριστώ. είναι η ελπίδα. Σε ευχαριστώ πάρα Εγώ πολύ. ευχαριστώ. Ήσουν το πρώτο κομμάτι του podcast. Ελπίζω το επόμενο να έχει να κάνει και με λίγη αγωνιστική δράση επιτέλους. Αυτό πραγματικά, εντάξει. Γιατί συζητάμε στη θεωρία, αλλά θέλουμε και λίγο μέλι που λένε καμιά φορά. Σύνδρομο στέρηση σιγά σιγά. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι λίγο. Λοιπόν. Έτσι. Πάνω, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Δεύτερο μέρος του podcast. Ο μελλοντικός Δημήτρης ελπίζω να τα έχει σειράψει σωστά. Πριν μιλάγαμε με τον Πάνο Τσιτανίδη, τώρα μιλάμε με τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο, δημοσιογράφο της Φόρμουλα 1, speaker στην Κοσμοτέ TV. Μας λείπεις πάρα πολύ και εσύ και ο Κώστας ο Ψάρας. Καλησπέρα. Να είσαι καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είσαι καλά. Και εμένα μου λείπει η επαφή με τον κόσμο και μου λείπει βασικά η Φόρμουλα 1, Δημήτρη, γιατί είναι πραγματικά πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια που ασχολούμαι με το ρεπορτάζ Φόρμουλα 1. Τόσο καιρό χωρίς δράση.
Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο διάλειμμα στην ιστορία του σπορ. Το προηγούμενο νομίζω ήταν κάπου στη δεκαετία του 70. Το διάβαζα κάπου έτσι σε ένα site που το έγραφε. Είναι πάρα πολύ το διάστημα και θα είναι τεράστιο μέχρι. Καταρχήν, καλό μήνα. Είναι Πρωτομαγιά τώρα που γράφουμε. Καλό μήνα. Πρωτομαγιά, ξέρεις, για εμάς που προλάβαμε και τον είδαμε, σημαίνει πολλά πράγματα. Για εμένα που γεννήθηκα 2 χρόνια μετά, δεν υπάρχει μνήμη, αλλά καταλαβαίνω το βάρος. Ναι. 26 χρόνια μετά και είδα και εσύ έχεις γράψει ένα πολύ ωραίο κείμενο στο Current Driver. Να σε καλά. Γράψαμε και εμείς στο Total Racing. Γενικά η μέρα σήμερα σηκώνει αρκετή γραφή και αρκετές φωτογραφίες και βίντεο. Και ξέρεις, δυστυχώς θυμόμαστε μόνο τον Αίρτον, έχει πεθάνει και ο Ρόλαντ Ράτσενμπεργκ μια μέρα νωρίτερα. Ακριβώς. Βέβαια, ξέρεις, είναι αυτό ότι ο Αίρτον πάντοτε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, θα λέγει κανείς χρησιμοποιώντας απλοϊκή λέξη, πουλούσε. Ο Ράτσενμπεργκ τον ξέχασαν πολύ εύκολα λόγω του συμβάντος με τον Αίρτον μια μέρα μετά. Ακριβώς. Και πιο πριν την Παρασκευή, παραλίγο να έχουμε και ζητήματα με Και τον Ρούμπενς Μπαρικέλο. με τον Μπαρικέλο και την Κυριακή μετά την επανεκκίνηση με το πάλι πρόβλημα μέσα στα pit με τον Αλμπορέτο που φύγανε οι τροχοί, Α, ναι. πάλι μπορεί να είχαμε σοβαρό τραυματισμό και εκεί. Ήταν πολύ κακό, το χειρότερο τριήμερο νομίζω με διαφορά στην ιστορία του σπορ. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ άσχημο και Ναι. 26 χρόνια μετά θυμόμαστε. Πάμε λοιπόν τώρα στα τωρινά. Πάμε στο Πάμε, ναι. 2020, πάμε στον κορονοϊό που μας έχει κάνει τα πάντα ανάποδα. Η πρεμιέρα στην Αυστρία είναι κάθε μέρα όλο και πιο πιθανή. Πριν από μερικά λεπτά, κατά τις 12 παρά, βγήκε ο Ross Brawn στο επίσημο podcast Formula 1 και είπε ότι η Αυστρία μπορεί να γίνει και μάλιστα και διπλή μπορεί να γίνει. Θα εκμεταλλευτούμε όλο το χώρο στην Αυστρία, στη γύρω στην πίστα στο Spielberg. Η δική σου εκτίμηση, ως άνθρωπος του σπορ, ως άνθρωπος που βλέπεις τα πράγματα, θεωρείς ότι όντως μπορούμε να ξεκινήσουμε στην Αυστρία και να πάμε από εκεί? Κοίταξε, να το πάω αλλιώς. Θα ήθελα πολύ να αρχίσουμε από την Αυστρία. Είτε είναι μονός, είτε είναι διπλός αγώνας. Και πολύ καλά κάνεις και αναφέρεις αυτό το οποίο είπε ο Ρος Μπρόν, ότι μπορεί να γίνει και διπλός αγώνας. Μην το έχουμε δεμένο ότι θα γίνει διπλός αγώνας. Είναι μία σκέψη ότι μπορεί να γίνει διπλός αγώνας. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα τίποτα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξεκινήσει από την Αυστρία το πρωτάθλημα. Θα ήθελα πολύ να ξαναδούμε δράση. Το ζητούμενο είναι, όπως συμβαίνει και σε όλα τα σπορ, νομίζω, και όχι μόνο στη Φόρμουλα 1, ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί στον μέγιστο βαθμό η υγεία των συμμετεχόντων στην όλη διοργάνωση. Διότι φαντάσου πόσο χειρότερα θα είναι τα πράγματα αν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα από την Αυστρία, γίνουν 2 αγώνες και μετά από 15 μέρες, όσο θέλει και ο ιός την επούβασή του, αποκαλυφθεί ότι κάποιο μέλος μιας ομάδας είχε κορονοϊό και ήταν στην πίστα κλπ. Εκεί μοιραία νομίζω ότι θα οδηγηθούμε σε νέα διακοπή και ίσως και υπό χειρότερες συνθήκες από τις τωρινές και μάλλον κακό θα έχει κάνει στο άθλημα. Θέλω να πιστεύω όμως ότι θα έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όλες τις απαραίτητες εξετάσεις θα έχουν κάνει στους εμπλεκόμενους με το σπορ, τουλάχιστον 10-15 μέρες νωρίτερα, πριν πάνε στην Αυστρία δηλαδή, για να εξασφαλίσουν το ότι δεν θα έχουν το παραμικρό θέμα και ότι όσοι ταξιδέψουν εκεί θα είναι απολύτως υγιείς και θα φύγουν από την Αυστρία απολύτως υγιείς. Μα αυτό είναι το ζήτημα, ότι ξεκινάει η κουβέντα για το να ξεκινήσουμε Αυστρία, να κάνουμε, να πάμε, να βολεύει η Αυστρία, δεν είναι αρκετά πληττόμενη σε σχέση με άλλες χώρες, για παράδειγμα Ιταλία, η Αγγλία, η και Γαλλία ακόμα, αλλά είναι πολλοί παράγοντες και είναι πολύ ωραία αυτή η παρατήρηση που έκανες. Τα τεστ πρέπει να αρχίσουν από νωρίς. Και εγώ βάζω και τον παράγοντα των ταξιδιωτικών περιορισμών. Πώς θα πάνε οι δύο ιταλικές ομάδες στην Αυστρία? Θα έχει ανοίξει η κατάσταση μέχρι τότε? Αυτό είναι μια ωραία κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτή. Θα πρέπει να βρεθεί μια, φαντάζομαι, μεσοβέζικη λύση. Δηλαδή, ενδεχομένως η απολύτως απαραίτητη των 2 Ιταλικών ομάδων θα πρέπει με κάποιο τρόπο να φύγουν από την Ιταλία το ταχύτερο δυνατό, να πάνε σε κάποια χώρα η οποία να μπορεί να τους βάλει στην καραντίνα των 14-20 ημερών και να είναι σίγουρο 100% ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα και μετά να πάνε στην πίστα. Μόνο μια τέτοια λύση μπορώ να φανταστώ αυτή τη στιγμή έτσι όπως το συζητάμε, να πάνε στην Αυστρία 20 μέρες πριν και να είναι σε καραντίνα και να ξέρουμε ότι το pit stop crew της Ferrari και της Alfa Tauri είναι στην Αυστρία, ήδη είναι σε καραντίνα, είναι σε ένα ξενοδοχείο, ξέρουμε ότι ό,τι και να συμβεί είναι περιορισμένοι οι εμπλεκόμενοι.
Πάμε τώρα λοιπόν στο μετά. Ας πούμε ότι η Αυστρία γίνεται και ας πούμε ότι η Αυστρία γίνεται διπλή. Άρα έχουμε δύο Grand Prix. Γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι το 15 με 18, δεν το λέω σε σένα αυτό, προφανώς το λέω στον κόσμο που μπορεί να μην το έχει συλλάβει, ότι το 15 με 18 δεν είναι 15 ξεχωριστά Grand Prix. Είναι 15 Grand Prix ακόμα και αν κάποια είναι διπλά στην ίδια τοποθεσία. Μετράνε και ξεχωριστά. Σωστό, σωστό. Σωστή παρατήρηση. Πολύ σωστή. Grand Prix Αυστρίας Volume 1, Grand Prix Αυστρίας Volume 2, Έτσι. σαν το Kill Bill. Οπότε Δύο αγώνες ξεχωριστοί. αυτό Βέβαια. είναι δύο Grand Prix, είναι δύο ξεχωριστά event που θα δώσουν ξεχωριστούς βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι η Formula 1 με τέτοιους τρόπους μπορεί να μαζέψει τον αριθμό. Στο τέλος της ημέρας όμως θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 10 για να μπορέσουν να βρεθούν και τα διπλά σε ορισμένα εξ αυτών. Το συζητήσαμε και με τον Πάνο πριν. Πιάσαμε αγώνα-αγώνα να δούμε τι γίνεται. Η δικιά σου εκτίμηση είναι ότι μπορούν να γίνουν έστω τα 15 Grand Prix για να πιαστεί και το συμβολαιακό κομμάτι με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις με τα μεγάλα συμβόλαια. Και αν ναι, μπορούμε να πάμε έστω στις περισσότερες μη ευρωπαϊκές χώρες. Βραζιλία, ΗΠΑ, Μεξικό. Γιάννη. Δηλαδή, Νομίζω σε έχασα για λίγο, αν μπορείς να το ξαναπείς. υπάρξει παγκόσμιο πρωτάθλημα σε τρεις διαφορετικές Ωραία. εκδήλωσεις. Αυτό ακόμα μπορεί να γίνει. Δηλαδή, μπορεί να γίνει ένας αγώνας στο Αμπουντάμπι, το οποίο είναι στην Ασία, και μπορεί να γίνει και ένας αγώνας στην Βραζιλία, ας πούμε, ή να γίνει ένας αγώνας στο Μεξικό, και να έχουμε και ένα ευρωπαϊκό, οπότε τουλάχιστον ένα ευρωπαϊκό, και να καλύψουμε τις τρεις ηπείρους. Οι 8 αγώνες τώρα. Πολύ καλό ερώτημα. Το 15 με 18 του Ross Brawn και του Chase Carey το θεωρώ από πολύ δύσκολο ως ανέφικτο. Σίγουρα θέλουν να πάνε σε ένα πρόγραμμα 13 αγώνων τουλάχιστον, προκειμένου να μην έχουν προβλήματα και με τα συμβόλαια τα τηλεοπτικά, τουλάχιστον με τα πολύ μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα. Από εκεί και έπειτα όμως το ζήτημα είναι εάν υπάρχουν διαθέσιμες πίστες. Δεν ξέρω με τον Πάνο σε ποιο επίπεδο ανάλυσης φτάσατε για τις διαθέσιμες πίστες. Δεν ήταν αρκετά λεπτομερές, αλλά το ζουμί ήταν ότι και αυτό που θέλω να σε κατευθύνω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί θέλω να ακούσω ένα άλλο take, θέλω να ακούσω μια διαφορετική άποψη, είναι ότι και οι δύο συμφωνήσαμε και ίσως συμφωνείς και εσύ τώρα, πως η Φόρμουλα 1 πρώτα θα κοιτάξει το εάν πρέπει να πάει σε αυτό το Grand Prix γιατί το βολεύει, τη βολεύει και οικονομικά, τύπου Μπαχρέιν, Αμπουντάμπι, Κίνα, και μετά εάν όντως μπορεί να κάνει Grand Prix, ότι θα κοιτάξει να βγάλει από τη μήγα ξύγι που λέμε, μέχρι το έλους να βρει το χρήμα που πρέπει να πάει και να το εκμεταλλευτεί μέχρι τέλους. Το ζητούμενο είναι, νομίζω, ξεκάθαρο, Δημήτρη, ότι η Φόρμουλα 1 θα επιλέξει πίστες οι οποίες θα τις φέρουν και κέρδος. Τώρα, εάν θα κρίνουν ότι η πίστα του Μπαχρέιν, το Αμπου Ντάμπι ή η Κίνα, φιλοξενώντας διπλό αγώνα, θα φέρουν κέρδος, αυτό θα κάνουν, νομίζω. Δεν θα σταθούν στο ότι πρέπει να μείνουν στην Ευρώπη ή ότι πρέπει να επιλέξουν κάποιες παραδοσιακές πίστες. Πέραν του ότι προσδοκούν στο κέρδος, άλλωστε γι' αυτό θέλουν να ξεκινήσει και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, για να υπάρξει ροή χρημάτων. Αυτό το οποίο νομίζω ότι έχουν κατά νου είναι να έχουν και όσο το δυνατόν περισσότερες πίστες γεμάτες. Εάν δηλαδή στην Κίνα επιτρέπεται το να πηγαίνει ο κόσμος στην πίστα, θα πάνε στην Κίνα να κάνουν αγώνα. Δεν θα το νομίζω ότι θα το σκεφτούν ιδιαίτερα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές πίστες, είπαμε για την Αυστρία νωρίτερα. Οι Άγγλοι επίσης θέλουν να κάνουν διπλό αγώνα, εάν μπορούν, αλλά σίγουρα και κλεισμένον. Η Γαλλία είναι εκτός. Η Ουγγαρία, την οποία πολύ έτσι περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι μέχρι τις 15 Αυγούστου απαγορεύονται συγκεντρώσεις άνω των 500 ατόμων. Το Βέλγιο έχει μέχρι τις 30 Αυγούστου τέτοια απαγόρευση για άνω των 1.000 ατόμων συγκεντρώσεις. Οι Ιταλοί επιμένουν ότι θέλουν Grand Prix παρά τα 1.000 προβλήματα τα οποία έχουν αντιμετωπίσει ως χώρα. Νομίζω ότι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι λίγο μήλος η κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει με τις Ναι. ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ ιδιαίτερα τα πράγματα. Όσον αφορά την Ουγγαρία, λίγο πριν πούμε να γράψουμε, υπήρξε η δήλωση ότι θα μπορούσε να γίνει το Grand Prix, αλλά χωρίς κόσμο. Άρα αυτό το 500 άνθρωποι αφορά τελικά τους θεατές και όχι τους διοργανωτές ενός event ή το Όχι απαραίτητο εμπλεκόμενους, προσωπικό. Ναι, γιατί είναι σαφές ότι και οι ομάδες και τα media θα είναι πολύ μειωμένα. Από ό,τι έχω καταλάβει και από αυτά που έχουμε διαβάσει,
δεν θα επιτρέπεται να πάνε γραπτά media, printed media, μόνο τηλεοπτικά και από αυτά μόνο. Και αυτά, ναι, μόνο τα μεγάλα μέσα Ναι, έχω ναι. πληροφορία είναι ότι θα πάνε μόνο αυτοί που έχουν, που έχουν τα μεγάλα συμβόλαια και οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης και σε άλλα σημεία της πίστας, αλλά αυτή τη δυνατότητα δεν θα την έχουν τώρα. Δηλαδή δεν θα μπορεί ο ρεπόρτερ του Ιταλικού Sky να πάει στα Πάντοκ, να πάει στον όμα. Θα είναι επικίνδυνο αυτό. Ακριβώς. Οπότε είναι ιδιαίτερη κατάσταση τώρα. Και σε αυτό το ιδιαίτερο κλίμα θα ενδεχομένως έχουμε και ένα πολύ ιδιαίτερο πρωτάθλημα στο τέλος. Ναι. Και η ερώτηση που έκλεισα και με τον Πάνο και η ερώτηση που θα κάνω και στους τρεις είναι η εξής. Η εκτίμησή μου είναι, και η εκτίμηση του site γενικά γιατί το έχουμε συζητήσει, είναι ότι σε μία μειωμένη σεζόν. Για παράδειγμα, εμείς πιστεύουμε ότι ο Max Verstappen θα έχει ένα πλεονέκτημα λόγω ηλικίας και λόγω ταχύτητας και ότι θα μπει πιο γρήγορα στο κλίμα. Ενδεχομένως ο Hamilton με τη Mercedes να χρειαστούν λίγο παραπάνω χρόνο. Όπως συνήθως το παθαίνουν αυτό κάποιες φορές στην αρχή, ο Hamilton θέλει 2-3 Grand Prix να πάρει μπροστά. 2-3 Grand Prix στα 22 είναι το 10%, 2-3 Grand Prix στα 15 είναι σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό. Σίγουρα, Συμμερίζεσαι αυτή την σίγουρα. άποψη ή θεωρείς ότι η παντοκρατορία της Mercedes θα συνεχίσει κανονικά το σκοπό της. Συμμερίζομαι σε ένα βαθμό την άποψη, έχοντας να προσθέσω το εξής. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, μόνο ότι στη θεωρία είναι κλειστά τα εργοστάσια, δεν ξέρω τι δουλειά έχουν πάρει για το σπίτι. Αν δηλαδή η δουλειά που κάνουν στο σπίτι, οι μηχανικοί, η τεχνική των ομάδων κλπ., οι μηχανολόγοι, είναι τέτοια που μπορεί να καλύψει τις διαφορές που είδαμε στη Βαρκελόνη πριν 2 μήνες, βέβαια, δεν αποκλείεται εκτός από το Verstappen και ο Leclerc να είναι σε μια αντίστοιχη κατάσταση. Δηλαδή, αν η Ferrari παρουσιαστεί λίγο βελτιωμένη σε σχέση με την εικόνα της Βαρκελόνης, επειδή και ο Μονεγάσκος Πιτσιρικάς είναι προσάρμοστος είναι σε τέτοιες συνθήκες, να τον δούμε είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός και πολύ πιο ανταγωνιστικός ως προς την μάχη του για τη διεκδίκηση νικών και τίτλων. Τώρα, σίγουρα ο Verstappen πάντως αυτή τη στιγμή ξεκινάει, ας πούμε, από την pole position σε αυτή τη μονομαχία. Βλέπεις και εσύ δηλαδή ένα προβάδισμα σε περίπτωση που έχουμε μειωμένη σεζόν. Βλέπω τους πιτσιρικάδες να έχουν ένα σημαντικό αβαντάζ λόγω της ευκολίας προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες. Και το Verstappen, διότι η Red Bull στη Βαρκελόνη έδειξε να είναι σε καλύτερη κατάσταση από τη Ferrari. Αυτό θα το δούμε σίγουρα όσο προχωράμε. Είναι δεδομένο ότι το σπορ θα είναι ιδιαίτερο από εδώ και πέρα και το 2021 γνωρίζουμε ότι θα έχει ένα είδους μειωμένων αεροδυναμικών για να μην είναι ιδιαίτερα τα φορτία και τα ελαστικά του 19 δεν αντέξουν, γιατί στην ουσία η Φόρμουλα 1 θα συνεχίσει με τη γόμα του 19, με τις 13 Πολύ ίντσες σωστά. και το 21. Οι τεχνικές αλλαγές πάνε για το 22, παρά λίγο και για το 23, αλλά το κρατήσανε για το 22. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Για σβήσιμο, θέλω, αυτό δεν το ρώτησα στον Πάνο, γιατί πιάσαμε έναν από τους αγώνες και άκουσα τις απόψεις του για όλους, αλλά θέλω τη δικιά σου για τον έναν αγώνα που θες οπωσδήποτε να γίνει φέτος. Προσωπικά. Για τον οτιδήποτε να γίνει φέτος. Θέλω οπωσδήποτε για σημειολογικούς λόγους να γίνει η Μονζά. Γιατί αυτός ο λαός έχει υποφέρει πάρα πολύ και θα ήθελα να γίνει κάτι το οποίο να τους δώσει λίγο χαρά. Μακάρι να μπορέσουν και εντάξει, το είπαμε πριν ότι είναι δύσκολα, αλλά όλα είναι δύσκολα πια και θα πρέπει να περιμένουμε λίγη ακόμη υπομονή. Γιάννη Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Καλή συνέχεια και μακάρι να δούμε δεκτή άμεσα. Α, αυτό. Μακάρι. Τρίτος στη σειρά και όχι κατεδρομένος και σε καμία περίπτωση δεν έγινε επίτηδες τρίτος. Είναι ο Τάκης ο Πουναράκης, ο άνθρωπος ο οποίος ούκο λίγες φορές έχει αρθρογραφήσει και για το TotalRacing.gr. Τάκη, καλησπέρα. Και σε εσά, Δημήτρη, και σε όλους τους ακροατές μας, αναγνώστες μας, όπως θες πες το, ιδρωμένος συχνά τελευταία, γιατί έχω το χρόνο να τρέχω περισσότερο από ότι το προηγούμενο διάστημα, όσο θέλω τέλος πάντων. Εντάξει, εσύ τώρα είσαι λίγο, την έχεις λίγο, τη βρει την κατάσταση. Το 6 στέλνεται συχνά και κάνεις το session.
τα τρεξιματάκια σου. Ναι, η αλήθεια είναι δεν στέλνω μηνύματα γιατί το θεωρώ πρόβλημα. Η αντίληψή μου δεν μου επιτρέπει να δεχθώ ότι στέλνω μήνυμα σε κάποιον για να μου απαντήσει για να βγω από το σπίτι μου. Αντιθέτως, βγάζω χαρτιά, έχοντας τον αυτοσεβασμό μου πάνω απ' όλα. Χαρτί το οποίο λέει ότι βγήκα για αυτό το λόγο. Είναι άλλο πράγμα να βγεις από το σπίτι σου και να σου ελέγξουν το χαρτί, όπως μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε κατάσταση την ταυτότητά σου, και άλλο πράγμα να στείλεις μήνυμα και να περιμένεις την απάντηση για να βγεις από το σπίτι σου. Έτσι κι αλλιώς, τώρα αυτό που ακούνε οι ακροατές θα είναι μία μέρα πριν την άρση των μέτρων, οπότε τέλος καλό να Και καλά από αυτόν τον τομέα. πόσες μέρες πριν την υιοθέτηση των καινούριων μέτρων, δεν ξέρω. Α, αυτό είναι μία ωραία κουβέντα, θα δούμε συνέχεια πώς θα πάει, από εμάς εξαρτάται. Πάμε λοιπόν τώρα στα της F1, που προφανώς και διατηρεί την αναστολή της. Το πλάνο λέει για αρχές Ιουλίου, 3 με 5 στην Αυστρία. Πώς βλέπεις τα πράγματα, θεωρείς κατά τη δικιά σου κρίση ότι θα είναι εφικτό να πάμε σε πρεμιέρα όντως και να ξεκινήσουμε όπως λένε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου? Δεν έχω τα δεδομένα που θα μου επέτρεπαν να κρίνω αν αυτή η απόφαση είναι εφικτή, ρεαλιστική ή υλοποιήσιμη. Φοβάμαι πως ούτε αυτοί που την πήραν έχουν τα δεδομένα στα χέρια τους και απλά ρισκάρουν όπως έκαναν και στην Αυστραλία με δραματικές συνέπειες. Αυτό όμως που βλέπω και με προβληματίζει είναι ότι η Φόρμουλα 1 πάει κόντρα στο ρεύμα. Πάει αντίθετα στην παγκόσμια κατεύθυνση, στην παγκόσμια σκηνή, έτσι όπως αυτή σχεδιαγραφείται από την αναβολή του Euro 2020 για το ποδόσφαιρο, των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο και βέβαια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που ήταν για το τέλος Αυγούστου στη Γαλλία. Την ίδια στιγμή οι Γάλλοι για το Tour de France, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το τέλος Αυγούστου, αλλά και για το Roland Garros, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τα μέσα Σεπτεμβρίου, είναι έτοιμοι να ανακοινώσουν την οριστική ακύρωσή τους. Όπως επίσης μαθαίνω ότι τα ίδια ετοιμάζονται και στο Giro d'Italia. Τούτων δοθέντων, δεν μπορώ εύκολα να φανταστώ πως άνθρωποι από τουλάχιστον 12-14 χώρες θα βρεθούν, χοντρά χοντρά 2.000 άνθρωποι, θα βρεθούν στην Αυστρία για να κάνουν δύο αγώνες. Πώς θα μπορέσουν να αποφύγουν τα προβλήματα της καραντίνας, να μην υπάρξει κάποιο κρούσμα, να μετακινηθούν αεροπορικώς και ούτω καθεξής. Αυτό είναι μια ωραία συζήτηση, Ναι. γιατί από τη στιγμή που ξεκινάμε με Αυστρία, δεν θα μπορέσει σε καμία περίπτωση να διακοπεί το πρωτάθλημα ξανά. Ή ξεκινάμε και πάμε κανονικά, κάνουμε 15 αγώνες όσους πρέπει για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Ποιος και το λέει αυτό, τον απόψη. κορονοϊό Όχι, θέλω να τον πω. κορονοϊό τον ρωτήσαμε. Όχι. Η λογική Ποιος το δεν λέει ότι δεν θα. είναι. Θα σου το πω αλλιώς. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να γίνει, είναι ότι η Φόρμουλα 1 δεν θέλει να το κάνει αυτό. Με την έννοια ότι άπαξ ξεκινήσει, σε περίπτωση που αναγκαστεί να σταματήσει, δεν θα ξαναξεκινήσει ποτέ. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε. Ναι. Εγώ δεν φτάνω στο σημείο ότι θα γίνει από τη στιγμή που ξεκινήσει. Εγώ θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο πιθανό να ξεκινήσει οτιδήποτε, οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα. Και ναι, μεν η Φόρμουλα 1, κάποιο τη σκέφτεται ότι είναι ένα οδηγό που οδηγεί μέσα ένα αυτοκίνητο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλέ εκ των δραστηριοτήτων τη χρειάζονται συγχρονισμό. Η συνέντευξη τύπου, η νυχτή ζώνη, τα pit, τα paddock. Όλα αυτά, όσο και μέτρα και να πάρει, χρειάζονται συγχρονισμό. Για να σου το πω με άλλα λόγια, για να καταλάβει και τι συζητάω, ρε Δημήτρη. Είναι εύκολο να δούμε έναν αγώνα τέννις χωρίς θεατές, αλλά πόσο δύσκολο είναι να δούμε έναν αγώνα μπάσκετ. Είναι και στη φύση του αθλήματος κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν και στη Φόρμουλα 1, όσο και αν δούμε ότι στα pit, την ώρα του pit stop, ας πούμε, οι άνθρωποι φοράνε κράνος, φοράνε γάντια, φοράνε όλα τα υπόλοιπα, είναι μάλλον απίθανο να καταφέρουν να μην συγχρονιστούν. Σου θυμίζω ότι έγινε στην Αυστραλία, ποντάρανε στην καλοκαιρία, στο ότι ο ιός δεν διαδίδεται τόσο πολύ σε συνθήκες ζέστης, και όμως βρέθηκαν εκεί εξ απίνης και προσπαθούσαν μέχρι τελευταία στιγμή να δουν ποιο θα πάρει την απόφαση και τον λογαριασμό. Φτάσαμε στην πολύ άσχημη εικόνα, Παρασκευή πρωί να ανοίγουν οι πύλες και των θεατών και να μην υπάρχει δυνατότητα να ενημερωθούν οι άνθρωποι εγκαίρως για να μην πάνε στον αγώνα. Τραγικά πράγματα, με λίγα λόγια. Ναι, εντάξει, το φιάσκο είναι φιάσκο και νομίζω η Φόρμουλα 1 έχει καταλάβει πλέον ότι δεν μπορεί να αφήνει τα πράγματα ούτε τελευταία στιγμή, ούτε να περιμένει ώρες πριν το FP1 για να αποφασίσει τι θα κάνει. Γι' αυτό και έχει ακυρώσει ήδη πόσα Grand Prix μέχρι την Γαλλία. Είτε έχει ακυρώσει ήδη αναβάλει, είτε έχουν ακυρωθεί με πρωτοβουλία των διοργανωτών. Πάντως, στο ενδεχόμενο να έχουμε Grand Prix και να μειωθεί το πλάνο που τουλάχιστον έχει σκιαγραφεί ο Χέλμουτ Μάρκο, ο σύμβουλος αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Red Bull, είναι ότι θα πηγαίνουν μόνο οι απολύτως απαραίτητοι για κάθε ομάδα και από media μόνο συγκεκριμένα τηλεοπτικά που έχουν και τα μεγάλα συμβόλαια. Όλοι ξέρουμε ότι μιλάμε για
τα συμβόλαια που έχουν οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Ιταλοί ίσως. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν τα printed media ή τα digital media που Δεν ξέρω συνήθως... αν ο κορονοϊός γνωρίζει τα μίντια και κάνει Όχι, επιχειρήσεις. απλά... Αλλά μιλάς ότι θα ελαχιστοποιηθούν οι άνθρωποι. Ναι. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν μπορώ να ξέρω πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό. Καταλαβαίνω ότι η Φόρμουλα 1 έχει τεράστιες απώλειες εσόδων. Θα σου μεταφέρω μια τάγκα που μας είπε στην χθεσινή εκπομπή στον Α989 ο υφυπουργός αθλητισμού, ο κ. Αβγενάκης. Όταν τον ρωτούσαμε πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, τι θα γίνει με αυτό, τι θα γίνει με εκείνο. Και μας είπε, μου μιλάτε για αγώνες και εγώ σας μιλάω για ανθρώπινες ζωές. Άρα λοιπόν, τούτο το θέντος, αν όλος ο υπόλοιπος αθλητισμός προγραμμάτιζε άνοιγμα τον Ιούλιο, θα ήμουν κι εγώ, αν θέλεις, πολύ χαρούμενος που το αγαπημένο μας σπορ, η αγαπημένη μας συνήθεια θα ήταν ξανά στις οθόνες μας, θα είχαμε την ευκαιρία να σχολιάζουμε πράγματα, να παρακολουθούμε αγώνες. Γιατί όχι να ταξιδέψουμε και μέχρι τη Μόντσα να δούμε ένα αγώνα από κοντά και οτιδήποτε άλλο. Βλέποντας το ένα μετά το άλλο, τα παγκόσμια αθλητικά γεγονότα να αναβάλλονται ή να ακυρώνονται, είναι χαρακτηριστική ατάκα του Γάλλου οργανωτή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου τον Αύγουστο στο Παρίσι. Όταν το ρωτήσαμε γιατί δεν το αναβάλει για το 2021 και το ακυρώνει, είπε γιατί η εκτίμησή μας είναι πως το 2021 θα είναι τόσο άσχημα τα πράγματα στην οικονομία που κανείς δεν θα ασχολείται με τον αθλητισμό. Σταχυρολογώντας λοιπόν το τι γίνεται στην παγκόσμια σκηνή, είμαι εξαιρετικά απεσιόδοξος για το αν μπορεί να λειτουργήσει ένα άθλημα και βέβαια θεωρώ σχεδόν σίγουρο ότι και τα έσοδα θα είναι αντίστοιχα. Δηλαδή, δύσκολα ένας χορηγός θα ρισκάρει να επενδύσει πολλά λεφτά σε ένα τέτοιο περιβάλλον που ακόμα και αν οι θεατές έχουν την ευχαρίστηση του αγώνα δεν θα μπορούν να προβούν σε κατανάλωση με τον ίδιο ρυθμό που ήταν πριν και νομίζω ότι αυτό ισχύει σε όλα τα προϊόντα, έτσι, είτε τα ακριβά είτε τα φθηνά. Ναι, σίγουρα. Οπότε θεωρείς ότι από ένα σημείο και μετά είμαστε στο έλεος του δεύτερου κύματος ή της κατάστασης όπως κινείται, δηλαδή ότι ακόμα και ένα αρχικό πλάνο που έβγαλε η Φόρμουλα 1 που είπε 15 με 18 αγώνες και πολύ χοντρικά είπε ότι τον Οκτώβριο θα πάμε στην Αμερική, το Δεκέμβριο θα είμαστε στην Ευρασία, στην Ασία, θα κάνουμε αγώνες, θα κλείσουμε στο Αμπουντάμπι κτλ. Ότι όλα αυτά είναι πιο πολύ ευχολόγιο, αν όλα πάνε καλά. Ό,τι θεωρώ εγώ δεν έχει τόσο μεγάλη αξία όσο το ότι στην πραγματικότητα κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά το τι θα συμβαίνει τον Οκτώβριο. Εγώ αυτό που μπορώ να κρίνω όσον αφορά το επιχειρηματικό κομμάτι, ότι προφανώς η βούληση του Dietrich Mateschitz αρκεί για να γίνει αγώνα στην Αυστρία. Η βούληση των ομάδων της Φόρμουλα 1 και του BRDC αρκεί για να γίνει αγώνα στο Σίλβερστον. Από εκεί πέρα για την Ουγγαρία διατηρώ αμφιβολίες αν θα έχουμε διπλό αγώνα στην Ουγγαρία. Θεωρώ σχεδόν απίθανο να γίνει ο αγώνας στην Ιταλία με την παρούσα κατάσταση. Ναι. Και φεύγοντας από εδώ για άλλες χώρες, σου θυμίζω ότι ας πούμε, έτσι για παράδειγμα, Σιγκαπούρη δεν είναι μια ωραία τιμή που μπορείς να πεις στον κόσμο. Είναι αλλιώς. Οπότε πάμε σε τελείως διαφορετικές καταστάσεις, σε αχαρτογράφητα νερά. Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι της Φόρμουλα 1 έχουν βάλει κάτω το πλάνο και έχουν δει όλα τα δεδομένα και έχουν δει όλες τις ιστορίες αναλυτικά. Η Ιαπωνία δεν μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες τον Ιούλιο και μπορεί να φιλοξενήσει Φόρμουλα 1 τον Οκτώβριο. Είναι Ολυμπιακούς αγώνες τον Ιούλιο, δεν μπορεί να κάνει και μπορεί να κάνει Φόρμουλα 1 τον Οκτώβριο. Θα μου κάνει τρομερή εντύπωση να ισχύει αυτό. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά. Στη Βραζιλία που θα έχουμε τότε αρχές, θα έχουμε τέλη του χειμώνα, αν έχει κορυφωθεί η αρρώστια, η πανδημία, θα είναι εύκολο να γίνει αγώνας. Και οι χώρες αυτές, η Βραζιλία, η Ινδία, η Αίγυπτος, νομίζω ότι όλος ο πλανήτης περιμένει με κομμένη την ανάσα, γιατί είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες υγιεινής σε μερίδα αυτού του πληθυσμού, το τι θα γίνει εκεί πέρα. Πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Με δεδομένο λοιπόν ότι εσύ διαφοροποιήθηκες αρκετά από τους δύο προηγούμενους συνομιλητές σου και στην πραγματικότητα μου κάνεις τώρα ότι με βάζεις τη σκέψη να σου κάνω διαφορετική ερώτηση και να σε πάω αλλού, θα σου πω το εξής. Μία σκέψη που έκανα μόλις όσο μιλούσες. Δεν το είχα προετοιμάσει, αλλά είναι κάτι που έχουμε διαβάσει και έχει συζητηθεί αρκετά και, και στα ξένα media. Πολλοί βλέπουμε ότι μάλλον το MotoGP θα πάει σε μια άτυπη συνέχεια του 2021 σχέση με το 2020. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, όλα τα συμβόλαια θα πάρουν μια παράταση ανεξαρτήτως εάν λήγανε ή όχι και θα κρατήσουν τα πάντα ίδια, ακόμα και τις μοτοσυκλέτες και το 2021. Η Φόρμουλα 1 ξέρουμε ότι χρονιά θα πάει... Χρονιά διάφυρα δηλαδή το 20, σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει. Ξέρουμε ότι η Φόρμουλα 1 θα κάνει το ίδιο πράγμα. Έχει ακουστεί από προχθές
ότι οι τεχνικοί επικεφαλής προτίθενται να κρατήσουν και σταθερά ακόμη περισσότερους κανονισμούς και να περιορίσουν και εξέλιξη και να κόψουν και κομμάτια από την εξέλιξη ορισμένων μερών του μονοθεσίου για να μειώσουν τα φορτία Ναι, στα τώρα ελαστικά. αν προτίθενται ή υποχρεούνται είναι ένα ερώτημα. Εντάξει, εγώ σου λέω λοιπόν ότι το συζητάνε για να το πάμε ακόμα πιο Ναι, ουδέτερα. δηλαδή υποχρεούνται, καταλαβαίνετε, δεν έλλειψη χρημάτων στάσεις εμπορίου. Ναι. Μπορούν λοιπόν, πιστεύεις, θεωρείς ότι θα κάτσουν 10 άνθρωποι στο τραπέζι, γιατί αυτό είναι, να κάτσουν 10 συν 2 και να πούνε θα κάνουμε ό,τι έκανε και το MotoGP, θα κρατήσουμε το 2000, ή μάλλον αυτό που θέλει να κάνει το MotoGP, μην τη λέω και λάθος πράγματα, και να κρατήσουμε ακόμα και τα συμβόλαια ίδια, θυμίζω, όχι σε σένα, σε κάποιον που μπορεί να μην το έχει στο νου του ή να το έχει λησμονήσει, ότι δεν υπάρχει μόνο ο Φέτελ και ο Χάμιλτον χωρίς συμβόλαιο. Είναι και η Honda η οποία θεωρητικά το 2021 θα αποφάσει αν θα μείνει στο σπορ. Υπάρχει ο Ρικιάρντο, ο οποίος δεν έχει συμβόλαιο με τη Renault ή με οποιαδήποτε ομάδα τέλος πάντων το 2021. Υπάρχουν αρκετά ανοιχτά μέτωπα. Ακόμα και στις μικρομεσαίες ομάδες υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα. Θεωρείς ότι μπορεί να υπάρξει μια συνέχεια εφόσον φέτος απλά κάποια στιγμή αναγκαστούν, λέμε, να τα σταματήσουν όλα και να μην γίνει τίποτα? Δημήτρη, για να σου απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, θα πρέπει να έχω ένα σαφή προσδιορισμό για το πότε θα έχουμε εμβόλιο ή φάρμακο. Καλύτερα Okay. εμβόλιο. Γιατί μέχρι τότε θα υπάρξει αυτή η αβεβαιότητα. Αβεβαιότητα η οποία δεν ξεκινάει από τις υπογραφές και το τι λένε τα χαρτιά, αλλά από την βούληση και την πρόθεση των χορηγών να προβληθούν, από τη βούληση και την πρόθεση των οργανωτών να επενδύσουν δεκάδες εκατομμύρια στην οργάνωση ενός αγώνα, αποσκοπώντας την προβολή του τόπου και στην προσέλκυση τουρισμού. Και φεύγοντας λίγο από το αθλητικό κομμάτι, στο επιχειρηματικό κομμάτι της Formula 1, που δεν είναι άλλο από μια παγκόσμια τηλεοπτική πλατφόρμα, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς χορηγούς να προβληθούν σε ενδυνάμει πελάτες. Όλο αυτό δεν στέκει όσο βρισκόμαστε σε πανδημία, γιατί οι πελάτες δεν έχουν χρήματα ή διάθεση να ξοδέψουν και οι χορηγοί, αντιλαμβανόμενοι αυτό, δεν έχουν τη διάθεση να προβληθούν ιδιαίτερα. Είναι αλυσίδα λοιπόν. Καλά, όχι ότι το περιμένουμε να το καταλάβουμε Αλυσίδα τώρα. η οποία, αλυσίδα η οποία ξεκινάει, η Φόρμουλα 1 είναι 2 ώρες κάθε Κυριακή απόγευμα άθλημα και όλο τον υπόλοιπο χρόνο επιχείρηση. Η επιχείρηση ξεκινάει από την δυνατότητα του κοινού στο οποίο απευθύνεται και είναι πάρα πολύ, είναι 700-800 εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Από την δυνατότητα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι αναλύσεις δείχνουν ότι είναι οι πιο πλούσιοι και μορφωμένοι άντρες που υπάρχουν, ας πούμε, στο πάνω άκρο του δείγματος, έτσι, από 35-55 ετών. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πιθανόν δεν έχουν τη διάθεση και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ξοδέψουν τα προϊόντα. Είναι για να αποκτήσουν τα προϊόντα τα οποία διαφημίζονται μέσω αυτού του αθλήματος. Εκεί είναι αυτό το κομμάτι του κρυκουλίπη και μέχρι να έχουμε το εμβόλιο φοβάμαι πολύ ότι δεν θα συμπληρωθεί. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Δημήτρη, ήταν χαρά μου. Μένα να δεις πόσο χαρά μου ήταν. Λυπάμαι πολύ που ακούγομαι τόσο απεσιόδοξος, ομός, ρεαλιστής και κλείνω εύχοντας ολόψυχα να κάνω εντελώς λάθος και να έχουν δίκιο τα άλλα δύο παιδιά. Όχι. Πάνος και ο Γιάννης. Όχι. Η επιλογή ήταν συνειδητή για τρεις ανθρώπους. Πόνταρα ένας από τους ναι, τρεις ναι. να μου πει κάτι που θα είναι τελείως ξεχωριστό. Το έκανες εσύ. Τώρα ο μελλοντικός Δημήτρης που και θα εύχομαι να έχω εντιτάρει. λάθος, λέω. Εύχομαι να έχω λάθος. Όχι, απλά θέλω να σου πω ότι η κάθε οπτική για μένα μέχρι στιγμής που τις έχω ακούσει και τις τρεις και θα τις ακούσει και εσύ ελπίζω μετά όταν θα κάνω το edit και θα το ανεβάσω. Εννοείται, εννοείται. Θα δεις ότι και κάθε οπτική, πέρα από τη δικιά σου που την εκφράζεις με το δικό σου τρόπο και έχοντας μια διαφορετική στάση, θα δεις ότι όλοι σας έχετε τόσο δίκιο όσο και άδικο, γιατί πραγματικά ζούμε σε πολύ ρευστή κατάσταση, με κάθε μέρα διαφορετικά δεδομένα, όταν ούτε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ακόμα δεν έχει δώσει 150% σαφείς οδηγίες στα πάντα. Είναι κάθε μέρα και μια καινούρια πληροφορία, συνήθως θετική, άλλες φορές όμως και αρνητική. Περιμένουμε και ελπίζουμε πραγματικά να η επόμενη φορά που θα τα πούμε, πρώτον να μην είναι εξ αποστάσεως, δεύτερον να αφορά αγωνιστικά δρόμενα και να ξανατσακωθούμε λίγο για τη Ferrari αν είναι παράνομη. Δηλαδή αρχίζει και μου λείπει εμένα αυτό τώρα, κατάλαβες τι γίνεται. Είναι άλλη κατάσταση. Ναι. Και το αν θα επιστρέψει ο Αλόνσο. Έτσι. Λοιπόν, εύχομαι να έχω άδικο όλα όσα είπα. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Τάκη, ευχαριστώ.